Γεια σας, είμαι η Ελένη, είμαι αστροφυσικός και σήμερα θα σας πω μια ιστορία για το σύμπαν, για τους πιο μακρινούς γαλαξίες και για μια ιδιαίτερη τεχνική για να τους παρατηρήσουμε, το βαρυτικό φακό. Ελάτε λοιπόν να σας ταξιδέψω πίσω στον χρόνο όταν το σύμπαν μας ήταν ακόμα παιδί. Πρόσφατα, δύο διαφορετικές ομάδες αστροφυσικών χρησιμοποίησαν την τεχνική του βαρυτικού φακού για να μελετήσουν μακρινούς γαλαξίες με εξαιρετική ακρίβεια. Η πρώτη ομάδα ανακάλυψε το πιο μακρινό σπυροειδή γαλαξία, όταν το σύμπαν ήταν μόνο 2,6 δισεκατομμυρίων ετών. Η δεύτερη ομάδα ανακάλυψε ένα κοσμικό φίδι. Τι είναι ένα φίδι? Ρε, τρόμαξα! Αλλά εσείς μην τρομάξετε! Είναι ένας γαλαξίας που έχει παραμορφωθεί. Τι είναι όμως ένας γαλαξίας? Είναι ένα σύνολο εκατοντάδων δισεκατομμυρίων αστεριών, όπως ο ήλιος μας. Λίγο μεγαλύτερα, λίγο μικρότερα. Στην πραγματικότητα, αν ο γαλαξίας μας είναι όσο αυτό το δοχείο, τότε το αστέρι θα είναι πιο μικρό από ένα κόκκο άμμο, όσο ο πυρήνας ενός ατόμου. Αντικείμενα στο διάστημα που βρίσκονται εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά, είναι δύσκολο να τα παρατηρήσουμε. Αν όμως βρίσκονται πίσω από ένα βαρυτικό φακό, τότε μπορούμε να τα δούμε μεγεθυμένα. Τι είναι όμως ο βαρυτικός φακός? Είναι σαν ένας κοσμικός μεγεθυντικός φακός. Σύμφωνα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, όταν το φως περάσει κοντά από ένα αντικείμενο με μεγάλη μάζα, καμπυλώνεται. Ένα αντικείμενο λοιπόν, όπως ένας γαλαξίας με μεγάλη μάζα, έλκει το φως που περνάει από κοντά του και του αλλάζει πορεία. Αντί να πάει από την εστία, πάει από τον περιφερειακό. Πώς αλλιώς να το φανταστούμε? Σαν οπτικές ίνες, καλώδια δηλαδή, που από μέσα τους περνάει φως. Αν μία άκρη του καλωδίου βρίσκεται στο μακρινό αντικείμενο και η άλλη σε εμάς, τότε η μέση καμπυλώνεται λόγω του αντικειμένου που βρίσκεται μεταξύ μας. Η εικόνα του μακρινού γαλαξία παραμορφώνεται και μεγεθύνεται. Το πώς και πόσο εξαρτάται από το γαλαξία ή τους γαλαξίες που παρεμβάλλονται. Αν ένας μαζικός γαλαξίας και ο μακρινός γαλαξίας βρίσκονται στην ίδια ευθεία, τότε ο μακρινός γαλαξίας θα φαίνεται σαν δακτυλίδι γύρω από το βαρυτικό φακό. Αν δεν είναι στην ίδια ευθεία, θα δούμε ημικύκλιο. Αν ο βαρυτικός φακός είναι ένας μήνος χιλιάδων γαλαξιών, τότε θα δούμε ένα τόξο στην περιφέρεια του μήνους, καθώς και είδωλα του γαλαξία σε διάφορες μεγεθύνσεις. Αυτή η τεχνική μας επιτρέπει να μελετήσουμε μακρινούς γαλαξίες σε πολύ υψηλή ανάλυση. Ποιο ήταν όμως το αποτέλεσμα αυτών των ανακαλύψεων? Η πρώτη ομάδα μπόρεσε να μελετήσει ένα σπυροειδή γαλαξία 2,5 δισεκατομμυρίων ετών, ο οποίος έχει τις ίδιες ιδιότητες με γαλαξίες στο κοντινό σύμπαν. Αυτά τα αντικείμενα είναι σπάνια στο μακρινό σύμπαν και μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς δημιουργούνται οι σπήρες σε γαλαξίες σαν το δικό μας. Η δεύτερη ομάδα μπόρεσε να μελετήσει με λεπτομέρεια περιοχές σε ένα μακρινό γαλαξία που δημιουργούνται αστέρια. Βρήκε ότι όσο πιο κοντά στον πυρήνα του γαλαξία είναι αυτές οι περιοχές, που μοιάζουν με βάλες, τόσο πιο γυρασμένα είναι τα αστέρια που υπάρχουν σε αυτές. Και έτσι επιβεβαιώθηκε η θεωρία. Το σύμπαν μας έδωσε ένα καταπληκτικό εργαλείο, ώστε να το μελετήσουμε όταν αυτό ήταν παιδί και να μάθουμε την καθημερινότητά του. Επίσης, να κατανοήσουμε πως τα άτομα από τα οποία αποτελείται συνέβαλαν ώστε να γίνει ένας ενήλικας. Κάτι πραγματικά ιδιαίτερο. Ένα κοσμικό δώρο.